προς ο Θεός ημών πάντοτε νυν και εν τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστέ το φως του αληθινών το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθείτε εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι εν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς παναχράντοντας φύνσιμο Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντων σου τον Αγίο. Άμεν. Καθίστε. Διαβάζοντας εδώ ένα πνευματικό βιβλίο, σημείωσε έτσι μερικά πραγματάκια τα οποία αναφέρει ο κληρικός που το έχει γράψει, ο οποίος πρέπει, ο κληρικός αυτός, να έχει ζήσει μέσα στο Άγιον Όρος, αλλά ως φαίνεται σήμερα δεν ζει μέσα στο Άγιον Όρος, αλλά μεταφέρει πλέον μετά από τόσα χρόνια που έζησε στο Άγιον Όρος, μεταφέρει τις εμπειρίες του. Λέγει λοιπόν ότι ο γέροντας για το μοναστήρι και τους μοναχούς αποτελεί την αυθεντία στο μοναχικό χώρο, όσο και αν αυτό ξενίζει. Όσο δηλαδή και αν μας φαίνεται ότι είναι παράξενο αυτό, για το μοναχό και το κάθε μοναστήρι, και ο γέροντας λέει ότι είναι η αυθεντία. Το δυσκολότερο, αλλά και το μοναδικό μάθημα στη μοναχική ζωή είναι η υπακοή. Τι να κάνω γέροντα, ρωτούσε ένας νέος μοναχός. Υπακοή, 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 κάνει υπακοή και σώθηκες. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Υπακοή, υπακοή, υπακοή. Ακόμη και στις λεπτομέρειες που σου λέει ο γέροντάς σου. Ακόμη και στις σκέψεις. Ακόμη και στην καρδιά σου. Υπακοή, να το θυμάσαι, σημαίνει ζωή. Αν υπακοή, για σένα θα σημάνει ο θάνατος. Δυστυχώς, από αυτό πάσχει ο άνθρωπος. Ζητά να κάνει πάντα το δικό του και δεν κάνει υπακοή. Λέει εδώ παρακάτω ότι από τις μεγαλύτερες, ένα άλλο, σε μια άλλη ενότητα, λέει ότι τις μεγαλύτερες φιλοσοφίες του Ορθοδόξου μοναχισμού είναι η αυτομεμψία και η αυτοκατάκριση. Δηλαδή να μέμφομαι και να κατηγορώ τον εαυτό μου. Σε τη σπάνια, ακόμα και όταν τσακωθούν δύο άνθρωποι, σπάνια μετά ο άλλος λέει «φταίει ο κακός μου ο χαρακτήρας». Όλοι πάντοτε λέμε «φταίει ο χαρακτήρας του αλλού». Ακριβώς αυτό το πράγμα συζήτηγα σήμερα το κατά τις 12 η ώρα με ένα ζευγάρι που είχε έρθει. Το πρόβλημά του ήταν αυτό. Ότι υπάρχουν προβλήματα. Δύο χρόνια παντρεμένοι και έχει ζευγάρι προβλήματα. Και τους είπα γιατί ο καθένας ακριβώς βλέπει ότι φταίει ο άλλος. Ενώ μόνοι μας θα πρέπει. Εγώ σας συνιστώ να καθίσετε κάτω και να συζητήσετε, γιατί ο καθένας από εσάς έχει αγκάθια τα οποία τσιμπάνε τον άλλον. Και όταν το τσιμπήσεις τον άλλον, ενοχλείται ο άλλος με αποτέλεσμα για αυτό σου επιτίθεται. Άρα λοιπόν, κάτσε και ρώτα τη γυναίκα σου που λέω, και αυτό που θα σου πει, και η γυναίκα σου να ρωτήσει εσένα, αυτό που θα σου πει ακριβώς. Ποια είναι τα ελαττωματά σου, ποια είναι τα λάθη σου, ποια είναι αυτά τα οποία έχεις επάνω σου, τα οποία την τσιμπάνε, την ενοχλούν, τα οποία είναι κάτι. Και πάρε μετά του λέω ένα γυαλόχαρτο και ένα κλαδευτήρι και κλάδεψέ τα. Μόνον έτσι, αν κλαδέψεις τα δικά σου και εκεί τα δικά της, γιατί αν ο καθένας δείχνει του αλλού και λέει εγώ δεν έχω, εσύ δεν είσαι εντάξει. Και αυτά τις λουταγκάθια δεν φαίνονται τον πρώτο χρόνο, τώρα που έχετε μπει στο δεύτερο, έφυγε η αγάπη από τους έρωτας που υπάρχει και πλέον είναι ορατό το ελάττωμα. Και γι' αυτό το αυτή τη στιγμή είστε διαφορούντες. Ο καθένας πρέπει να καταλάβει και να παραδεχτεί, όπως σε έναν ασθενή, το πρώτο πράγμα όταν πάει σε έναν γιατρό, ο ασθενής πρέπει να παραδεχτεί την ασθένειά του.
Εάν ο ασθενής δεν παραδέχεται ότι έχει την ασθένεια που λέει ο γιατρός, αυτό καταστρέφεται. Γιατί δεν πρόκειται να θεραπευτεί. Δηλαδή, αν πιστεύει, όχι, δεν έχω αυτή την ασθένεια. Δεν είναι έτσι, γιατρέ. Δεν θα πάρει τα φάρμακα και την αγωγή που θα του δώσει ο γιατρός. Με αποτέλεσμα, θα χειροτερέψει η κατάστασή του. Το ίδιο πράγμα γίνεται στην πνευματική μας κατάσταση. Εάν ο άλλος δεν μας επισημάνει εκείνη το αγκάθι σου, εκείνη το ελαττωμά σου, αυτό έχει ο χαρακτήρα σου, εκείνο έχει, δεν γίνεται να συμβιώσεις. Και του λέω, σκέψου εδώ μέσα, που λέω, αδερφέ μου, του λέω, που είμαστε εμείς 15 μοναχοί. Ο καθένας, τι γίνεται με τα αγκάθια που έχει δίπλα του, που είναι μια ωραία τριανταφυλιά. Αν είναι τριανταφυλιά, έχει αγκάθια πάνω. Εσύ βλέπεις έναν ωραίο μοναχό ή μια ωραία μοναχή. Αν έχει αγκάθια πάνω, κάνει την πρασκευγιά σου, έτσι ματώθηκες. Και σκέψου ότι ο διπλανός του που περνάει ο μοναχός, ότι με τα αγκάθια του ο ένας μπορεί να τσιμπήσει τον άλλον. Και για να επιβιώσει αυτό το πράγμα, πρέπει αυτά τα αγκάθια με ένα γυαλόχαρτο να τρεφτούνε. Να τρεφτούν αυτά τα κάτια. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε μέσα σε ένα μοναστήρι. Να τελειοποιήσουμε το χαρακτήρα μας. Έστε ουν τέλη, όπως είπε ο Χριστός, να γίνετε τέλη, καθώς και ο Πατήρ ημών τέλειος εστί. Γίνεστε Άγιοι, ότι Άγιος είναι και Άγιος. Τελειοποιηθείτε. Τελειοποιούμε το χαρακτήρα μας. Να γίνουμε σωστοί άνθρωποι. Εάν πετύχουμε αυτό, να γίνουμε σωστοί άνθρωποι, όπως ο τέλειος άνθρωπος, όπως είπε ο Χριστός, ο τέλειος, χωρίς αγκάθια. Αυτό το πράγμα λοιπόν, αυτά τα αγκάθια είναι που ενοχλούν διπλανό. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος μας τα επισημάνει αυτά, και εμείς δεν τα παραδεχόμαστε, και λες, όχι, εγώ δεν το έχω αυτό, δεν είμαι έτσι. Δεν είμαι έτσι, όχι αυτό, γιατί δεν είναι έτσι, γιατί εγώ το έκανα εκείνο για εκείνο το λόγο. Και αυτοδικαιώνεσαι, λες, εγώ το έκανα με εκείνο το σκεπτικό, με εκείνο το λόγο, αλλά δεν είναι έτσι. Και προσπαθείς δηλαδή, πάντοτε να καλύψεις τον εαυτό σου, έστω και να έχεις δίκιο. Και του λέω, θα σας πω κάτι, του λέω, κυρία μου, και στην κοπέλα εκεί που ήταν τη γυναίκα του. Λέω προχθές, λέω, που μιλούσα στους μοναχούς και τους είπα, έσπασε το ποτήρι. Και γυρίζω εγώ και λέω σε ένα μοναχό, γιατί παιδί μου έσπασε το ποτήρι, τι έγινε. Εάν αυτομάτως μου πει, ξέρεις δεν το έσπασε εγώ, το έσπασε ο άλλος. Αυτομάτως τι έγινε. Υπερασπίστηκε το εγώ του. Θεώρησε ότι κατηγορείται. Και έψαξε να βρει την αυτοδικαίωση. Και γι' αυτό αυτομάτως αμήνεται, πράγμα που δεν πρέπει να γίνεται, λέω. Γιατί αν πει, γέροντα, δεν το έσπασα εγώ το ποτήρι. Μάλλον γέροντα, δεν πρόσεξε και έσπασε. Δεν το πει ο γέροντας, αλλά πρέπει να πρόσεξε. Και φορτωθεί αδίκως κάτι επάνω του. Δεν το κάνει ο ίδιος. Αυτό είναι ταπείνωση, γιατί παραδέχεται κάτι το οποίο ούτε καν ο ίδιος δεν είχε κάνει ποτέ. Και αυτομάτως ούτε πετάει το μπαλάκι. Ούτε προβάλλει ότι εγώ δεν κάνω ζημιές, είμαι ο καλός, δεν το έσπασα, μου το έσπασε ο άλλος, έκανε ζημιά ο άλλος. Αυτομάτως, αυτό το πράγμα όπως το λένε, είναι η λεγόμενη αυτομεμψία, αυτοκατάκριση. Λοιπόν, και κάπου αναφέρει και μέσα εδώ, κάπου αλλού το είδα αυτό, αυτό τώρα ακριβώς που σας λέω, να το ξαναδρώ. Υπάρχει όπως λέει, από τις μεγαλύτερες φιλοσοφίες του ορθόδοξου μοναχισμού είναι η αυτομεμψία και η αυτοκατάκριση. Το να αποδίδει δηλαδή πάντοτε τα λάθη στον εαυτό του και όχι στους άλλους. Τσακώθηκα. Μην ψάχνω να βρω ότι φταίει ο άλλος και τσακώθηκα. Μου είπε εκείνο. Και γι' αυτό τσακώθηκα. Μου είπε εκείνο και γι' αυτό το απάντησε έτσι. Αυτό κάνει ο Δημήτρης συνήθως. Είναι εδώ. Αυτό το πράγμα κάνει ο Δημήτρης. Μου είπε εκείνο ή μου κάνει εκείνο. Εδώ τι λέει. Μην αποδίδεις
Εμείς να αποδείξουμε κανείς τα λάθη πάντοτε στον εαυτό του και όχι στους άλλους. Λέει τι θαυμαστή αρετή, αδέλφια μου, είναι αυτό, και συνάμα πόσο δισεύρετη αρετή είναι αυτές τις ημέρες μας. Η αποτελεσματικότητά της είναι τέτοια που ο φαινικά αδικημένος έχει τη χαρά του Χριστού μετά μέσα. Διότι τότε αξιώνεται να μοιάσει στον Χριστό, ο οποίος αδίκως κατηγορήθηκε, ο Χριστός, και οδηγήθηκε σε σταυρικό θάνατο για πράγματα τα οποία δεν είχε καν διαπράξει. Στο μοναστήρι πάβουν οι έπαινοι. Επιδιώκεται ο ηγούμενος να κατηγορεί τα παιδιά του πολλές φορές μπροστά τους ή και να τα πενένει όταν είναι καθόλου άξια, ενώπιον μάλιστα και τρίτων και ενώπιον λαϊκών ανθρώπων. Έτσι χτίζει ο μοναχός τη μυστική του πνευματική οικοδομή. Καλύτερα να μας επαινούν, να μας ταπεινώνουν, παρά να μας επαινούν, λέει ένας άλλος γέροντας. Που σημαίνει λοιπόν ότι θα πρέπει αυτή η λεγόμενη αυτομεμψία και η αυτοκατάκριση να ψάχνουμε να βρούμε τα λάθη στον δικό μας τον εαυτό, να ψάχνουμε να βρούμε εμείς που φταίμε, εμείς γιατί ενοχληθήκαμε και ανταπαντήσαμε έτσι, γιατί δεν σκύψαμε το κεφάλι και δεν μιλήσαμε. Δηλαδή τι ζητάμε, την αυτοδικαίωση αντί την αυτοκατάκριση. Έτσι λοιπόν τι γίνεται, αποκτάτε λεγόμενη μεταταπείνωση. Και εκεί πέρα πλέον λέει ο Χριστός ότι η περηφάνηση αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίνει τη χάρη του. Εμείς αν δείτε τώρα στο χαρακτήρα μας, κάνουμε το ακριβώς αντίθετο. Έτσι, κάνουμε το ακριβώς αντίθετο από αυτό το πράγμα. Δηλαδή με το που μας πει κάποιος κάτι, ή κάνουμε κάτι, αυτομάτως προσπαθούμε να καθένας να θυμηθεί παραδείγματα από τον εαυτό και καταλάβει τι εννοώ αυτή τη στιγμή. Παράδειγμα. Δεν μπορώ να το πω ακριβώς που το γράφει, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή τα πάντα συγκλίνουν, εν πάση περιπτώσει, τα πάντα συγκλίνουν σε ένα πράγμα, ότι θα έλεγα ότι το μοναστήρι είναι ένα εκπαιδευτήριο τελικά, το οποίο τι κάνει, προσπαθεί να μας εκπαιδεύσει στο χαρακτήρα μας, να τελειοποιήσει το χαρακτήρα μας. Γιατί αν δούμε στην πραγματικότητα το τι θέλει ο Χριστός από εμάς, αυτό βάσει των εντολών, έσαστε ούν εμείς τέλειοι καθώς ο Πατήρ ημών τέλειος εστί, και αν πάρετε μία-μία τις εντολές και τις αναλύσουμε, μία-μία τις εντολές, θα δείτε ότι θέλει τη δικιά μας τελειότητα. Καθότι δύο είναι μεγάλες βασικές εντολές, έτσι, αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου και το πλησίο σου σαν τον εαυτόν σου. Και το Θεό θέλει να τον αγαπάς εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ψυχής σου, με όλο σου το είναι. Αυτό θέλει. Και το πλησίο σου να τον αγαπάς όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Όπως φροντίζεις για τον εαυτό σου, να ενδιαφέρεσαι και για το πλησίο σου. Και ο πλησίο σου δεν είναι μόνο ο γείτονας, ξεκινάει μέσα από το σπίτι. Τα αδέρφια, η μάνα, ο πατέρας, η θείη. Και μετά πάνε στο γείτονα. Το ίδιο πράγμα ισχύει για τον μοναχό. Είναι πρώτον η συμμοναχή μας που είναι δίπλα μας. Από εκεί ξεκινάει. Όταν εγώ στο συμμοναχό μου δεν συμπεριφέρομαι καλά, όταν εγώ στο συμμοναχό μου δεν κοιτάω με μισό μάτι, όταν τον συμμοναχό μου δεν του μιλάω καλά,
σκέφτομαι ότι θα ήθελα να μου μιλήσει έτσι. Θα ήθελα και να μου συμπεριφερθεί έτσι. Θα... Πού είναι η αγάπη στο πλησίον. Όταν είναι στο διπλανό μου δεν τη δείχνω. Ή τον ταπεινώνω, ή τον ξετελίζω, ή τον υποτιμώ, ή τον. Αυτομάτως βλέπετε ότι πού είναι η αγάπη στο πλησίον. Λοιπόν, πάμε τώρα στις 10 εντολές να δείτε. Οι 10 εντολές δεν είναι καμία άλλη τίποτα άλλο. Πρώτη εντολή. Θυμάται κανείς ποια είναι η πρώτη εντολή. Στο δεκάλογο. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός. Ού και σωτέσι θεέ η έτερη, κλείνε μου. Ού ποιήσει σε αυτό είδον, ουδέπαντος ομοίων, ως εν το ουρανό άνω και ως εν εκεί κάτω και ως εν της είδες εκεί που κάτω. Πώς το λέει εκεί. Λοιπόν, ουδέ λατρέψεις, ουδέ προσκυνείς αυτά. Δηλαδή μόνον εμένα θα λατρέψεις. Αυτό λέει η πρώτη εντολή. Δείτε το ότι είναι η ίδια με αυτό που είπε ο Χριστός. Αγαπήσεις Κύριε το Θεό σου, εξ όλης ψυχής σου, εξ όλης καρδίας σου, εξ όλης διανοίας σου. Η ίδια η εντολή. Και μετά αρχίζει. Ου μοιχεύσεις, ου φωνεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδοματηρήσεις, ου κατεθυμείς όσο το πλησίον σου εστί. Αν δείτε μετά όλες οι επόμενες εντολές μία-μία, θα αναλύσουμε. Ου κλέψεις. Και ενώ θα κλέψεις. Στον ανθρώπου, στο πλησίον σου. Τον διπλανό σε τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει να το κλέψεις. Δεν έχουμε περίπτωση να πάμε να κλέψουμε το διπλανό, τον εαυτό μας. Το διπλανό μας θα κλέψουμε. Αν μας θέλει απέναντι στο διπλανό μας, να είμαστε τέλειοι. Μην βρίσεις. Μην βλαστημίσεις. Ποιον θα βρίσεις και θα βλαστημίσεις. Τον εαυτό σου. Όταν σε νευριάσεις, το διπλανό σου θα βρίσεις. Άρα σημαίνει, πώς να αποδείξεις το αγάπη των πλησίων σου. Άλλωστε μην τον βρίσεις, μην τον κατηγορήσεις, μην τον σκοτώσεις. Τι σκοτώνεις τον εαυτό σου. Πάλι τον πλησίον σου σκοτώνεις. Αυτόν κλέβεις, αυτόν ζηλεύεις, αυτόν φθονείς, αυτόν καταδιώκεις, αυτόν διώκεις, αυτόν πολεμάς, αυτόν... Αν πάρετε λοιπόν τις 10 εντολές, τι έρχεται και λέει ο Θεός. Να συμπεριφέρεστε σαν άνθρωποι σωστά απέναντι στον σωστόν συνάνθρωπό σας. Μην τον αδικήσετε, μην τον κλέψετε, μην τον σκοτώσετε, μην τον ζηλέψετε, μην τον μοιχέψετε. Μην το ένα, μην το άλλο, το άλλο κάτι. Για να μάθει ο άνθρωπος ότι απέναντι στον συνάνθρωπό του πρέπει να φέρεται τέλεια. Άρα και που θέλει να κάνει ο Χριστός τι είναι. Να μας φτιάξει τέλειο χαρακτήρα. Αυτό είναι η εντολές όλους του Θεού. Απέναντι στον Χριστό, απέναντι στον Θεό μας και απέναντι στον άνθρωπό μας. Και έρχεται ο Χριστός και το λέει αυτό. Όλες τις 10 εντολές τις λέει με δύο λέξεις. Αγαπήσεις Κύριε τον Θεό σου και τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου. Αυτό που είναι και το σχήμα του Σταυρού. Οι δύο αγάπες. Η αγάπη προς τον Θεό, το κάθετο το ξύλο, το ριζόντιο το ξύλο, η αγάπη στον πλησίο. Μια αγκαλιά. Να γίνουμε λοιπόν άνθρωποι απέναντι στο διπλανό μας, αλλά αυτό όμως για να το πετύχω θέλει αγώνα. Και σου λέει δεν είναι δυνατόν αυτό να το πετύχεις, εάν βλέπεις τα αγκάθια του διπλανού σου. Και ό,τι γίνεται, δεν έχεις αυτομεψία να πεις ο κακός μου χαρακτήρας φταίει, εγώ φταίω. Ποιος ζευγάρι είπε ποτέ όταν τσακώνεται, εγώ φταίω. Εγώ είμαι υπεύθυνος για εκείνο. Ποιος το έκανε αυτό. Εσύ φταίς γιατί μου είπες εκείνο, γιατί μου κάνεις το άλλο, γιατί μου κάνεις. Δεν λέω ο κακός μου χαρακτήρας, είναι αυτό που έλεγα προχθές στους πατέρες. Ότι σας έλεγα μέσα στην εξομολόγηση. Ότι γιατί και ρώτησα, τι ήταν, το θυμίσαι. Ότι η γερόντισσα με μαλώνει. Όταν τσακώνομαι. Τσακώνομαι. Η γερόντισσα. Τσακώνομαι με τη γερόντισσα. Ή με μαλώνει η γερόντισσα. Ή μου φωνάζει η γερόντισσα.
αυτομάτως τι πάει. Τι είναι αυτό που μου φωνάζει η γερόντισσα. Άρα η γερόντισσα τι είναι. Μια στριμμένη, μια βλαμμένη, μια γκρινιάρα, μια ιδιότροπη. Με το που λέω μου φωνάζει η γερόντισσα. Δεν βάζω γιατί μου φώναξε η γερόντισσα. Γιατί είναι διαφορετικά αν πω ότι δεν θυμάμαι πως το είχα πει. Ότι όταν λες τσακώνομαι τη γερόντισσα, ο άλλος αυτό που θα ρωτήσει γιατί, τι σου κάνει και τσακώνεσαι. Ενώ όταν πεις μαλώνω τη γερόντισσα θα πεις γιατί σε μαλώνει. Γιατί σε μαλώνει η γερόντισσα. Είμαι μάλλον η γερόντισσα. Γιατί σε μάλωσε. Γιατί σε μάλωσε. Αυτή είναι η αυτομάτωση. Αυτομάτως. Δεν πρέπει να αναλάβεις ευθύνη. Με μάλλον γιατί κάτι έκανα. Ενώ το ανάποδο το τσακώνομαι με τη γερόντισσα σημαίνει ότι κάτι έχει γερόντισσα και είναι ιδιότροπη και εγώ τσακώνομαι. Υπάρχει μέσα ένα εγώ, εν πάση περιπτώσει, στην όλη αυτή η υπόθεση. Ακόμα και όταν εξομολογούμεθα και όταν το λέμε αυτό το πράγμα. Δεν βάζω την αυτομεμψία, δηλαδή εγώ φταίω και είμαι ιδιότροπος. Φταίει ο κακός μου χαρακτήρας. Φταίει έτσι όπως μεγάλωσε, φταίει ο χαρακτήρας μου, φταίει. Και ξέρετε, αυτό το πράγμα έχει να κάνει μόνο με το DNA. Δεν είναι ότι ο χαρακτήρας μονάχα κάτι που μας έρχεται απ' έξω. Ναι, μεν έρχεται απ' έξω ο χαρακτήρας, αλλά κυρίως ο χαρακτήρας μας είναι εσωτερικό. Και γι' αυτό, άμα δείτε, πολλές φορές στις αντιδράσεις μας, είτε πώς αντιδρούμε, είτε πώς κάνουμε, είτε πώς εκδηλωνόμαστε, έχει να κάνει άμεσα με το σώμα μας. Αυτή η κληρονομικότητα. Δεν κληρονομείς δηλαδή μόνο το μάτι, το χέρι, τη μύτη, το πόδι, πώς είναι. Κληρονομήσει και το χαρακτήρα. Άρα λοιπόν, αν έχω κληρονομήσει ένα δύστροπο χαρακτήρα, γιατί οι γονείς μου ήταν δύστροποι, και σαν κακός χαρακτήρας που ήδη έχω μέσα μου, εγώ πρέπει αυτό το χαρακτήρα και η κοινωνία απ' έξω δεν είναι κοινωνία αγγέλων που με βοηθάει να τον διορθώσω. Φυσικά μετά αυτός ο χαρακτήρας μου μεγαλώνει στραβά. Τελείως στραβά. Και εγώ φυσικά δεν βλέπω τα αγκάθια, γιατί το περιβάλλον και στην οικογένειά μου ήταν έτσι και είμαι, φαινόταν όλα πλέον φυσιολογικά και ήταν έτσι. Αυτό το βλέπω όμως όταν πάω σε μια άλλη κοινωνία, που είναι και άλλοι άνθρωποι, και βλέπω ότι αρχίζει και ενοχλούμε. Με ενοχλεί το ένα, με ενοχλεί το άλλο, με πειράζει το ένα, με πειράζει το άλλο. Και τι λέω αυτομάτως, οι άλλοι δεν είναι εντάξει. Εγώ είμαι μια χαρά. Αντί να πω εγώ είμαι ο ιδιότροπος, εγώ έχω κακομάθει, εγώ δεν έχω καλό χαρακτήρα. Και να έχω την αυτομεμψία, γιατί εάν αυτό το κάνουμε όλοι, ο καθένας για τον εαυτό του, και αναζητήσει τα αγκάθια του, που τα οποία έχει, αυτομάτως έτσι διορθώνει την κοινωνία. Ο άνθρωπος ο ίδιος αλλάζει. Δεν κοιτάμε να αλλάξουμε το διπλανό μας. Εγώ κοιτάω να αλλάξω. Αν κόψω ο καθένας τα δικά του αγκάθια, αυτό έξω η κοινωνία δεν το κάνει. Γιατί η κοινωνία έξω καλλιεργεί ένα εγωιστικό πρότυπο. Προστατεύει το εγώ η κοινωνία. Δεν το εκθέτει σε κίνδυνο. Βάζει ασπίδες γύρω από το εγώ του. Έτσι μεγαλώνει έξω ο άνθρωπος. Υπερασπίζεται το εγώ του. Δεν υπάρχει περίπτωση έξω να πεις ότι έσπασες εσύ το ποτήρι για να το παραδεχτείς. Δεν το κάνει αυτό η κοινωνία. Ας αυτό, έξω στην κοινωνία αυτό το πράγμα φαίνεται βλακία άμα το πεις. Φαίνεται βλακία άμα το πεις. Όπως φαίνεται βλακία το ότι ο γέροντας για τον μοναχό αποτελεί αυθεντία. Δεν μπορεί να το καταλάβει, να το διανοηθεί ο άλλος. Εμείς μπορούμε να το διανοηθούμε γιατί ερευνούμε τα πράγματα κάτω από το πρίσμα του Ευαγγελίου και του χριστιανισμού. Γι' αυτό καταλήγουμε σε αυτά τα συμπεράσματα. Έχουμε σαν βάση αυτό που πατάμε το Ευαγγέλιο. Και γι' αυτό τα συζητάς με έναν άλλον άνθρωπο, αν δεν έχει την ίδια βάση, δεν μπορεί να συζητήσεις. Θα τσακωθείς με τον άλλον, θα διαφωνήσεις.
Θα πρέπει όταν ανοίγουμε ένα διάλογο, να το ξέρετε αυτό το πράγμα, θα το πει στο αλλονού. Από πού θα ξεκινήσουμε για να συζητήσουμε. Γιατί εγώ παίρνω ως δεδομένο ότι ό,τι μου λέει το Ευαγγέλιο είναι αληθινό. Δεν το αμφισβητώ. Εάν αυτό σε αμφισβητεί και σου πει, επειδή το αποκτώ, εγώ δεν το δέχομαι. Αυτό που εσύ θεωρείς δεδομένο. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρω εγώ από την άλλη πλευρά αυτός πού πατάει. Γιατί εγώ θα μιλήσω βάσει της γραφής. Θα εξετάσω οποιοδήποτε θέλω να συζητήσω κάτω από το πρίσμα της γραφής. Δηλαδή μιλάω για το μέλλον, μιλάω για το θάνατο, μιλάω για την αγάπη, μιλάω για τον έρωτα, μιλάω για τον πλούτο, μιλάω για τη δικαιοσύνη. Θα την κρίνω με το πρίσμα της γραφής. Δεν θα πάρω ούτε του Μάρξ το σκεπτικό, ούτε του Λένιν, ούτε του Καραμαλή, ούτε του Παπανδρέου, ούτε του Μωάμεθ, ούτε του άλλου μου. Θα πρέπει να ξέρω λοιπόν ο απέναντί μου, όταν μιλάω, τι βάση έχει. Εάν ξεκινάει από διαφορετική βάση, είναι σίγουρο ότι θα τσακωθούμε. Αφού ένας λέει έτσι, άλλο και άλλο θα λέει β'. Αφού ξεκινάμε από διαφορετικό δεδομένο. Δεν πρόκειται να καταλήξουμε σε συμφωνία. Εμείς λοιπόν ό,τι συζητάμε, συζητάμε βάσει αυτού του δεδομένου. Δηλαδή εμείς το έχουμε δεδομένα ότι αυτά είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό κοιτάμε πώς λοιπόν αφού ξέρουμε ότι ο Χριστός μας είναι η αλήθεια, μας οδηγεί στην αλήθεια, κοιτάμε πώς κάτω από αυτό το σκεπτικό εγώ θα γίνω τέλειος έτσι όπως με θέλει ο Θεός. Και γι' αυτό κάνουμε αυτή την αυτομεμψία, αυτή την αυτοκατάρτιση, συντρίβουμε το πρόσωπό μας. Γι' αυτό κάνουμε υπακοή, γι' αυτό ασκώ όλα αυτά τα πράγματα μέσα στη ζωή μου. Αυτό όμως για τον άλλον δεν θεωρείται φυσιολογικό. Κι όμως δεν θεωρείται φυσιολογικό και γι' αυτό αν δείτε έχει βαδίσει η κοινωνία και τι κάνει. Δικαιώνεται ο χριστιανισμός τελικά. Γιατί όταν τους είπα στο ζευγάρι που σήμερα μιλούσα και τους λέω είστε πρόθυμοι αυτά να τα κάνετε. Πείτε μου λέω, είναι, δεν ρώτησα ποιες ήταν οι διαφορές τους. Για ποιο πράγμα τσακώνονται, δεν μπήκα σε αυτή τη λεπτομέρεια. Κατάλαβα ότι άλλο θα λέει ο Β' και Β' θα λέει άλλο θα λέει ο Β' και Β' θα λέει ο άλλο. Και μάλιστα του είπα, λέω και σε πολλά πράγματα που να μην φταίτε. Έχετε ακούσει την παροιμία που λέει πάρε παπούτσια από τον τόπο σου και εσύ είναι μπαλωμένο. Τα παλαιότερα χρόνια δεν είχαμε διαζύγια και για άλλου λόγου, σε πάση περιπτώσει, που δεν είναι τη ώρα να του αναφέρουμε. Αλλά ένα κύριο λόγο ήταν ότι πατρευόσαμε μέσα από το ίδιο χωριό γιατί είχαν την ίδια νοοτροπία. Δηλαδή το χωριό εκείνο. Και την ίδια νοοτροπία. Ακόμα και στη γεύση του φαγητού. Ακόμα και στη γεύση του φαγητού. Έχει την ίδια νοοτροπία. Γιατί η ίδια είναι η πίτη, η πίτα που κάνει ο άλλος στη Μακεδονία. Και η ίδια είναι η πίτα που κάνει ο άλλος στη Ρούμελη στην Κρήτη. Δεν είναι διαφορετική. Εντελώς διαφορετικό το τυρί κιόλας. Δηλαδή, άμα φας τυρί από τούτο το μέρος, λες είναι λύση. Το τυρί έτσι πως γίνεται στο συγκεκριμένο εδώ τόπο. Αν το πας αυτό το τυρί στην Κρήτη, θα σου πω τι παλιό τυρί είναι αυτό. Δεν είναι, γιατί έτσι το τρώνε οι ίδιοι. Άρα λοιπόν, εάν κάποιος που είναι από το Τρίκορφο, παντρευτεί ένα κρύο από την Κρήτη και η γυναίκα του έχει φτιάξει τυρί, δικαιολογημένο ο άνθρωπος θα της πει, ναι γυναίκα, είναι μαγειρική αυτό, τι τυρί είναι αυτό, τι φαγητό είναι αυτό, τι γεύση είναι αυτή. Της γυναίκας της έτσι φαίνεται, είναι ιδιότροπος ο άνθρωπος. Είναι αυτά που μου λέει. Το φαγητό της πει, τι έχει το φαγητό, δεν έχει τίποτα. Τι έχει το τυρί σου λέει. Μην το δοκίμασες, είναι στη γεύση έχει. Το δοκιμάζει, γιατί μια χαρά θα πλήττω δίσκο. Εμάς κοροϊδεύεις, έτσι λέει. Αυτό είναι μια χαρά το τυρί. Η μαγιάλη, έτσι μεγάλωσε και το τρώει. Έτσι μεγάλωσε. Ο άλλος είναι από άλλο τόπο και αυτό, εάν τώρα σε αυτό το μικρό πραγματάκι μπορεί να επέλθει διαφωνία, να γιατί έλεγε παπούτσια από τον τόπο σου και εσύ είναι εμπαλωμένο. Σκεφτείτε τι γίνεται τώρα στο χαρακτήρα, στο πώς αντιμετωπίζει ο ένας
το ένα πράγμα, το πώς αντιμετωπίζει το άλλο πράγμα, το πώς συζητάει και πώς σκέφτεται για το ένα πράγμα, πώς σκέφτεται για το άλλο αντικείμενο ο άλλος. Αν υπάρχει τεραστία διαφορά. Και γι' αυτό τώρα που είπαν αναμειχθεί οι Έλληνες, γιατί παλιά δεν υπήρχαν και τα μέσα, λεωφορεία, αυτοκίνητα, δρόμοι. Και παντρευόντουσαν μεταξύ τους οι άνθρωποι, σε κλειστούς χώρους. Τώρα που εύκολα παίρνει Αθηναίος, παίρνει την Κορφιώτη, την Κορφιώτη παίρνει ένα Πάκτιο, ένα Πάκτιο παίρνει Πατρινό, ο Πατρινός παίρνει Καλαματιανό. Βέβαια είναι μία από τις αιτίες αυτό το πράγμα, το οποίο δημιουργεί τη ζήτηση. Γιατί είναι το ιδιόσμο του χαρακτήρας. Εάν λοιπόν εγώ, αντί να πω ναι, εγώ είμαι το λάθος, είμαι από άλλο τόπο. Είμαι από άλλο τόπο και αλλιώς έχω μάθει να μαγειρεύω. Αλλιώς έχω μάθει τις γεύσεις. Εάν δεν παραδεχτεί αυτό το πράγμα, βέβαια θα γίνει αιτία τσακωμού ακόμα και το φαγητό. Το ότι η γυναίκα δεν ξέρει, η γυναίκα του δεν ξέρει να μαγειρεύσει. Ή η γυναίκα του μιλάει έτσι, ή η γυναίκα του χειρίζεται έτσι ένα θέμα. Ή το ανάποδο άντρας. Πες λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό αυτό ο χαρακτήρας. Και σου λοιπόν είστε διατεθειμένοι, ο καθένας να βλέπει τα δικά του. Και να καθίσετε μέσα στο σπίτι σας, να πεις τη λέξη της κυρίας, εσύ τις ενοχλεί από τον άντρα και ο άντρας να σου πει πραγματικά τι τον ενοχλεί από σένα. Και να αρχίσεις αυτά που σε ενοχλούν του, ότι θα σου πει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό, να τα διορθώσεις. Μην αρχίσεις και λες, α, εγώ δεν το έχω αυτό. Εγώ δεν είμαι έτσι. Άμα τους λες, εγώ δεν είμαι έτσι. Εγώ δεν το έχω εκείνο. Εγώ, εσένα σου φαίνεται έτσι. Και δεν πρόκειται να διορθωθείς. Γιατί είπαμε, αν ο γιατρός σου πει την ασθένεια και εσύ δεν την παραδέχεσαι, δεν διορθώνεις. Μέσα σε ένα μοναστήρι που ζουν πολύ τώρα χαρακτήρες, σκεφτείτε αυτό τι δουλειά θέλει. Σκεφτείτε αυτό τι δουλειά θέλει. Και μάλιστα είναι σκληρότερη η δουλειά για τον ηγούμενο ή την ηγουμένη. Γιατί σε ένα ζευγάρι στο κάτω-κάτω είναι δύο. Όταν είναι 50, 100, 20, 15, 10, 5, έχεις να κάνεις μόνο αυτά. Σύνορα έχεις τα δικά σου αγκάθια πάλι. Τα οποία πρέπει να δεις και εσύ που πληγώνεις τον άλλον. Γιατί μέσα στο μοναστήρι πρέπει και ο ηγούμενος και η ηγουμένη να σωθεί. Και πρέπει και εκείνοι να πάρουν να δουν πού τα αγκάθια τους και να τα τρίψουν και να τα διορθώσουν. Και να φτάσει στο σημείο ο άνθρωπος τελειοποιώντας το χαρακτήρα του να γίνει φως. Να λάβεις το φως. Για να πει ο Χριστός αυτό, ούτε λαμψάτε το φως ημών έβρωσε τον ανθρώπο. Εμείς είστε το φως του κόσμου. Ποιος τώρα κομμάτι να βγει και να πει εμείς, ότι εμείς είμαστε το φως του κόσμου. Ακόμα που είμαστε και παπάδες, ακόμα που είμαστε και καλόγεροι, εμείς είμαστε το φως του κόσμου. Ξέρετε τι βαρύ φωτή είναι αυτό που μας έχει βάλει πάνω στο πλάτη ο Χριστός. Ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Σκεφτείτε τον αρχιμανδρίτη αυτό που λέγαμε, ο οποίος τα πέταξε. Ποιο φως του κόσμου ήταν. Όλοι αυτοί που το ξέρανε, όλοι αυτοί που του φυλάγανε το χέρι, όλοι αυτοί οι οποίοι τους ομολογιόντουσαν σε αυτόν, όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν σε επαφή μαζί του, όλοι αυτοί. Ακόμα και αυτοί που τον παντρεύτηκε. Μέσα της σίγουρα θα αντιμετωπίζει πρόβλημα. Μέσα της σίγουρα θα έχει πρόβλημα συνειδησιακό, το οποίο θα βγει. Το οποίο βγαίνει σε το ψυχολογικό, βγαίνει, δεν κρύβεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να κρυφτεί. Καμία. Έρχεται η ώρα που τα πάνω, όσο και να το πετάξεις πίσω και το αποθείς στο υποσυνείδητο, έρχεται κάποια στιγμή το υποσυνείδητο και σου γίνεται συνειδητό. Και αρχίζεις και συνειδητοποιείς
Και αρχίζει και βάζει τα πράγματα στη θέση του και λες τι φταίει, ποιο φταίει και πώς έχω φτάσει εδώ και γιατί έφυσα εδώ. Αλλά ποιος από εμάς, εσείς που είστε μοναγιές, οι πατέρες πάλι, που είναι και ιερείς και μοναγοί, έρχεται ο Χριστός και λέει, ημίσεστε το φως του κόσμου. Πορευθένες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Ποιο? Πώς είμαι φως του κόσμου? Πώς μπορώ να μεταδώσω φως? Έγινα φως? Έγινα φως? Πώς πιάνω τον άλλον, θα του πω πέντε πράγματα? Πώς πιάνω, πώς τολμώ και πιάνω τον άλλον, θα του πω πέντε πράγματα? Αφού ο ίδιος και από αυτή τη συζήτηση που κάνω, κινδυνεύω να παρασυρθώ και να αποσχηματιστώ. Να με μπλέξει ο διάβολος και να την πάθω σαν εκείνον εκεί, ο οποίος διποτάχτησε από το στράτευμα του Χριστού. Πώς πάω, πού κάνω αυτή την κίνηση? Πώς ξεθαρεύω? Άρα νομίζω ότι κάτι είμαι. Άρα νομίζω ότι κάποιος είναι. Και ξέρετε, στο Ράσο εξαπατάς αυτό το πράγμα. Γιατί αν ήσουν απιθανόν λαϊκή ή λαϊκός, νομίζω ότι δεν είναι κανένα σημασία. Ούτε μπορεί να μην γύριζα κανένα σε κοιτάξει κανένα. Έτσι. Λέω το μπορεί, γιατί δεν ξέρω ποια μπορεί να ήταν η εξέλιξη του καθενός. Έτσι. Τώρα με ένα Ράσο, ξέρεις τι είναι ο άλλος, που κάθεται και λέει, αχ, είπε ο πάτερ αυτό. Είπε ο πάτερ Νετάριος αυτό, είπε ο πάτερ Εφραίμ αυτό, είπε ο πάτερ Αυγουστίνος αυτό, είπε η γερότησα Μόνικα αυτό, είπε η αδερφή Μαγδαληνή εκείνη, η αδερφή ξένη. Ξέρεις αυτό ότι μέσα σου σου δίνει και νομίζεις ότι κάτι είσαι. Σκύβει ο άλλος και σου φυλάει το χέρι. Σιγά με σου φύλαγε το χέρι. Δέκα μπούζες μπορεί να σου δίνει στην αρχή σου ζωή. Αν ανακάλυπτε το χαρακτήρα σου. Πώς λοιπόν τώρα βγαίνεις και λες είμαι το φως του κόσμου? Άρα, αντί τώρα σου να μας δώσει ταπείνωση, πρέπει να προσέχουμε, γιατί κινδυνεύουμε, να μας δώσει ίνιση. Και από μαύρο που είναι που πρέπει να μας κοπάει, να μας κορβά πένθος, γι' αυτό το κρατάμε μαύρο. Για τις αμαρτίες μας, για να συνειδητοποιώ ότι εγώ δεν είμαι άξιος, ούτε καν να μου φυλάω το χέρι. Ούτε καν να συμβουλεύσω. Ούτε καν δεν είμαι άξιος να πω, να δώσω τη γνώμη μου στον άλλον. Ποια γνώμη μου? Ας διορθώσω τα στραβά μου. Ποια γνώμη μου να πω στον διπλανό μου? Που έρχεται το τάδε ζευγάρι, έρχεται η τάδε κοπέλα, έρχεται το τάδε νεαρός. Και εγώ προθυμοποιούμαι στο κονταρίκι, στο α, στο β, να του πω και τη γνώμη μου, να τον συμβουλεύσω. Εκείνος έρχεται γιατί νομίζω ότι είμαστε φως. Αυτό νομίζει ο άνθρωπος. Αυτό νομίζει η κοπέλα που μας πλησιάζει. Αυτό νομίζει το ζευγάρι. Αυτό είναι απάτη όμως. Αυτό τους εξαπατούμε, κυριολεκτικά τους εξαπατούμε τους ανθρώπους. Δείχτε ποιος είναι ο πραγματικός σας εαυτός. Αυτά που μου λέτε στην εξομολόγηση, πες, ξέρεις κάτι νεαρέ μου, ξέρεις κάτι κοπέλα μου. Πριν σου μιλήσω, μου μιλήσεις για το πρόβλημά σου, άκουσε σε παρακαλώ τα αμαρτήματά μου. Και μετά πες μου αν θες να κάνεις μαζί μου τη συζήτηση αυτή. Και περιέγραψε το χαρακτήρα σου. Όπως μου το περιγράφεις στην εξομολόγηση, και έτσι να εξομολόγησες και μου λες τα μαθήματά σου, κάτσε κάτω και περιέγραψε στην κοπέλα που μιλάς, στο νεαρό που μιλάς, στο ζευγάρι που συμβουλεύεις. Πες του ποιος είσαι, θα δω αν θα κάτσε μετά να σε ακούσει. Και αν θα δώσει βάση σε αυτά που θα το πεις. Και αν θα δώσει βάση
Αυτό σημαίνει αυτοκατάκριση, αυτομεμψία, αυτοαναγνώριση. Γνώθησε αυτόν. Να ξέρω ποιος είμαι. Και αυτός που ξέρει ποιος είναι, το κλείνει. Σκύβει το κεφάλι και δεν μιλάει. Σου λέει πήγαινε άνθρωπε μου κάπου σε κάποιον άλλο να μιλήσεις. Να είμαστε πρόθυμοι, να δώσουμε τις συμβουλές, να δώσουμε τη γνώμη μας, να καθοδηγήσουμε, να αποδηγητήσουμε, να σώσουμε τον κόσμο. Γιατί έχουμε σώσει τον εαυτό μας. Γίναμε φως. Είμαστε φως. Λοιπόν. Αν λοιπόν έχω αυτοσυνειδησία το ποιος είμαι. Έχω αυτομεμψία. Έχω αυτοκατάκριση. Κάντε το αυτό το πράγμα. Και να δω εγώ ποιος άνθρωπος θα καθίσει να μας ακούσει. Ποιος θα δεχτεί, να κάνει να μας ακούσει. Εσείς άμα πηγαίνατε σε έναν κληρικό και αρχίζετε και σας έλεγε, πριν μου μιλήσει παιδί μου και μου έρθει να πάρει τη γνώμη, άκουσε με τις μετά από όλα που είμαι. Και μετά πες μου θες να πεις τη γνώμη. Εγώ κάνω αυτό, εγώ κάνω εκείνο, εγώ είμαι έτσι, όταν θες με αυτό, κάνω εκείνο, 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 σκέφτομαι έτσι, θα πω έτσι, απαντάω έτσι. Τι θα του πείτε αυτήν. Θα συνεχίσετε να κάτσετε να ρωτήσετε τη γνώμη του μετά. Γιατί υποτίθεται ότι πήγες κάπου να πάρεις τη γνώμη ενός πνευματικού ανθρώπου και θες τη συμβουλή για τον εαυτό σου. Όταν διαπιστώσεις ότι είναι έτσι, έφυγες τρέχοντας ή όχι. Απαντήστε. Τι θα κάνει κάτσε να τον ακούσετε. Τι θα σας πει. Έφυγες. Γιατί λες αυτός αφού ο ίδιος χάνεται. Είναι καράβι που ο ίδιος βουλιάζει. Είναι καράβι που ο ίδιος βουλιάζει. Άμα κουμπίσω πάνω του, θα πάμε και δυο μαζί στον πάτο. Ή θα τον βουλιάξω πιο γρήγορα εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν έχουμε αυτή την ταπείνωση. Δηλαδή ακόμη και από το ράσο κινδυνεύει, αντί να μας διορθωθούμε, και για το σκοπό που το βάλαμε, να το βλέπω και να λέω ότι τα μαύρα μου τα χάλια, αυτό το σκοπό είναι το μαύρο. Να βλέπω και την ώρα που λειτουργούμε εμείς οι κληρικοί, γίνεται αυτό που έβλεπε η λαμπρινή, η δαιμονισμένη, την ώρα που λειτουργούσα. Όσο λέει Πατερνεκτάρι, πριν βάλετε ευλογημένη, έβλεπα λέει τον πατέρα Νεκτάριο, κανονικά με τα ρούχα του. Όπως ήταν. Με το που λέει ο διάβολος ευλόγησε τον δέσποτα, κατεβήκαν άγγελοι μες στο ιερό, γέλησε αγγέλους στο ιερό και δύο άγγελοι λέει ήρθαν. Σας φόρεσαν κατάλευκα ρούχα, έλαβε πλέον λέει το πρόσωπό σας, σας φόρεσε ένα στέμα βασιλικό στο κεφάλι και όταν γυρίζατε προς θέμας δεν είχατε πρόσωπο. Έβγαιναν τόσες ακτίνες που δεν έβλεπα λέει ποιος ήταν. Δεν ήσασταν πλέον εσείς. Με το που είπατε το διευθυντό, και ήταν κάτασπρα λέει τα ρούχα που φοράρε, που σας φόρεσαν οι άγγελοι. Με το που λέτε το διευθυντό, οι άγγελοι τα μάζεψαν όλα και ξαναφάνηκε το πρόσωπό σας. Και την ώρα που λειτουργούμε δεν είμαστε εμείς. Και αυτό γίνεται σε όλους τους ιερείς. Άγγελοι Κυρίου έχουν τα αμαρτήματά μας. Και όπως λένε όλοι οι Αγίοι μας, ο κληρικός εκείνη τη στιγμή, την ώρα που λειτουργεί, είναι ο Χριστός. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό ήρθαν οι άγγελοι και βάζουν τον τύρνο στα λευκά, γι' αυτό άσταθε και γι' αυτό το πρόσωπο που έβλεπε, δεν έβλεπε εμένα. Το Χριστό έρχεται και λάβει το πρόσωπο, δεν μπορούσε να δει ποιος ήταν. Και γι' αυτό το βάζουν και στέμα στο κεφάλι οι άγγελοι. Είναι ο βασιλεύς των βασιλέων. Ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι. Μόλις τελείωσε, πάλι με τα μαύρα. Με το διευθυντή. Και την πραγματικότητα είναι ότι είναι μαύρη η ψυχή μας. Άρα λοιπόν το μαύρο, μόνο την ώρα της λειτουργίας μου φέρνει.
Μόνο την ώρα που ιερουργώ, γιατί δεν είμαι εγώ εκείνη την ώρα. Ο θυσιάζων και ο θυσιαζόμενος είναι ένα και το αυτοπρόσωπο. Ο θυσιάζων είμαι εγώ που κάνω τη θυσία, είναι ο Χριστός και ο θυσιαζόμενος πάλι είναι ο Χριστός. Αυτό λένε και οι άλλοι. Και οι δαιμονιζόμενοι, οι λαμπρινοί, έβλεπε την πραγματικότητα. Αυτό που λένε όλοι οι άλλοι. Αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος. Και όταν την ερώτησαν, έχει διαβάσει παιδάκι Μέγα Βασίλειο, μου λείπανε. Μου λένε ότι τελείωσε κάτι το δημοτικό μου. Τι Μέγα Βασίλειο μου. Αυτό ήταν δημοτικό έχω πάει. Αλλά το δαιμόνιο έβλεπε την πραγματικότητα. Και με τα μάτια μου τα θυμόταν η γυναίκα τι έβλεπε. Έβλεπε την πραγματικότητα. Αν λοιπόν συνειδητοποιούμε ότι το μαύρο είμαστε η κατάσταση της ψυχής μας. Αυτό πρέπει συνέχεια μέσα μου να το έχω. Γιατί την ώρα που συμβουλεύω, υπάρχει περίπτωση, έτσι όταν μιλάω στα παιδιά, όταν μιλάω σε μεγάλους, όταν μιλάω σε μικρούς, όταν μιλάω σε ζευγάρι, όταν μιλάω σε κορίτσια, όταν μιλάω σε αγόρια, και εσείς και οι πατέρες, ξέρεις τι ωραία να σου λένε ραβί και ραβί και ραβί, διδάσκαλε και διδάσκαλε. Πείτε τους ποιοι είστε. Την πραγματικότητα. Τι ραβί και ραβί, λέτε πώς θα ξεφτιανιστεί εκείνο το ραβί και ραβί. Λοιπόν, πού πάνε να οδηγήσεις. Να γιατί είπε ο Χριστός, τυφλός, τυφλών εάν οδηγεί. Αμφότεροι εις μόθυνον πεζούνται. Πώς θα γίνει. Αυτό τι υποκρύπτει πάλι. Πάλι υποκρύπτει τον εγωισμό μας. Το οποίο νομίζουμε ότι επειδή φορέσαμε ένα ράσο, ξεχάσαμε το ράσο για αμαρτίες μας. Είναι για να μας τιμήσει αμαρτίες μας. Και ότι εδώ μέσα, παιδιά, εγώ δεν έχω έρθει για να συμβουλεύω. Έχω έρθει για να διορθωθώ τον εαυτό μου. Για φανταστείτε έναν άνθρωπο που έχει μπει στην εντατική και πεθαίνει και προσπαθεί να κρατηθεί ζωντανός, να δίνει συμβουλές στους άλλους τι πρέπει να κάνουν στη ζωή τους και πώς πρέπει να... Εσύ είσαι στην εντατική, με οξυγόνο, στεμούρι, πεθαίνεις. Ο ίδιος βυθίζεσαι. Γιατί ο μοναχισμός είναι η εντατική. Πόσες φορές έχω πει ότι αυτό είναι η πιτζάμα που φοράμε τώρα στην ενούς. Μόνιμη κατάσταση. Εμείς είμαστε σε μια μόνιμη κατάσταση. Άρρωστημένη. Πες στον άνθρωπο που έχεις υπόψη και είναι να ρωτήσεις. Μένα ρωτάς. Όλα αυτά πάνε παγάλια. Λάθος μοναχό πήγες να ρωτήσεις. Σε λάθος μοναχή ήρθες να ρωτήσεις. Το λες αυτό. Έτσι δεν μας αφήνει ο κόσμος να το πούμε. Πες τον αδελφέ μου, όταν μας βαχάρει, ξέρεις τα μαθήματά μου ποιο είναι. Ας τα πω θα πάρεις δρόμο. Και ήρθε σε μένα να με ρωτήσεις, να σου δώσω εγώ εσένα συμβουλή ή να δεις κάποιον άνθρωπο, άγιο κάποιον άνθρωπο καλό. Να πάνε να ρωτήσεις. Ξέχνα με, άσου, πρέπει εμένα, δεν θα ακούσεις τα δικά μου τα μαθήματα στα πόδια, πώς θα φύγεις. Θα πεις μετά, πείτε το αυτό το πράγμα. Δεν θέλετε να πείτε τα μαθήματά σας. Πείτε το έτσι, να δω αν θα συνεχίσει ο άλλος να σας ακούει. Να δείτε πάλι τον εγωισμό που υποκρύπτουμε. Ούτε αυτό λένε. Ούτε αυτό λένε. Κι όμως αν διαβάζετε βίους αγίους, το λένε οι άγιοι. Ο άνθρωπος με εμένα ήρθες να συμβουλευτείς. Έλεγε, ξέρεις από ποια τα μαθήματά μου. Τι μου πει να αναλάβω. Και τους διώχνας. Εμείς με το φτάρεθε όλος και μας πει ένα πρόβλημα, καθόμαστε αμέσως να το λύσουμε κιόλας. Οι δήμονες. Εμείς οι δήμονες. Είμαστε οι άξιοι, οι ικανοί. Πάλι αυτό υποκρύπτει ο κόσμος. Αν ψάξετε πίσω από κάθε κίνηση, θα βρείτε έναν όχι παλιό χαρακτήρα ότι έχουν. Δεν ξέρω τον εαυτό μου. Βλέπετε, μιλάω συνέχεια στον πληθυντικό. Ένα παλιό χαρακτήρα που έχουν. Και γι' αυτό είμαστε εδώ μέσα. Και γι' αυτό είμαστε εδώ μέσα. Γιατί πολλές φορές λέω και σε εσάς και στους πατέρες, στέλνετε τους σε μένα να έχουν πρόβλημα. Όχι ότι εγώ πιστεύω ότι είμαι εγώ καλός. Αλλά ξέρω ποια είναι η κατάσταση δικιά σας.
Κύριος εδώ πηγαίνει στην Οικουμένη. Να τη στέλνετε στην Οικουμένη. Έχει πρόβλημα στην Οικουμένη. Όποιος έχει πρόβλημα. Εσύ αφού βουλιάζει το δικό σου το κανάλι. Για ποιο λόγο πάλι η Εκκλησία δεν κάνει όλους τους ιερείς πνευματικούς. Δεν κάνει, κρίνει. Εγώ αύριο μεθαύριο θα κάνω κάποιον άλλο πνευματικό. Από την εξομολόγηση, εγώ ξέρω ποιον θα κάνω. Ένα πνευματικό. Το πνευματικό, ανάλογα τα αμαρτήματα, ανάλογα τη ζωή που βιώνει και κάνει και διάρκεια, υπολογίζω. Ότι αν μπορεί να πει πέντε πράγματα, και αν είναι ικανός να πει πέντε πράγματα, να μην βουλιάξει και ο ίδιος. Τα αυτά που θα ακούσει. Δεν το έχουμε όλοι αυτό το. Και γι' αυτό και οι επίσκοποι δεν κάνουν όλους οι ιερείς πνευματικούς. Δεν είναι όλοι οι ιερείς εξομολόγοι. Ούτε όλες οι ενορίες έχουν πνευματικό. Ακριβώς αυτό το λόγο. Δεν σημαίνει ότι φοράει ένα ράσο, μπορεί και να καθοδηγήσει. Φοράει το ράσο και την αμαρτυρία και τα μαύρα του τα γάλια. Τα μαύρα του τα γάλια να ομολογεί. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε αυτή ακριβώς την αυτομεμψία που διάβασε εδώ μέσα. Αυτή την αυτοκατάκτηση. Αυτή την ταπείνωση. Όταν αυτό το έχουμε, τότε έρχεται ο Θεός και μας δίνει τη χάρη. Ταπεινής δίδωση χάρη. Το πρώτο πράγμα που σας είπα, ξεκινήσαμε, ότι όταν πάμε στον γιατρό, πρέπει να έχουμε αυτογνωσία. Να καταλάβουμε το από τι πάσω. Έτσι διορθώνεται ο άνθρωπος. Εάν δεν καταλάβω τι έχω, δεν μπορώ να το διορθώσω. Δεν φτάνει όμως μόνο η αναγνώριση, δεν φτάνει μόνο η αναγνώριση του τι έχω, αλλά και το τι κάνω για να το διορθώσω. Γιατί πολλές φορές, όπως είπα σε ένα προηγούμενο μάθημα ο πατήρ Αυγουστίνος, ανακαλύπτουμε το τι έχουμε, αλλά τι κάνουμε ποιο. Ανακαλύπτουμε ποιο είναι το λάθος μας, ποιο είναι το αμαρτημά μας, ποια είναι τα χάλια μας, αλλά δεν κάνω βήματα, δεν αγωνίζω να το διορθώσω. Πώς θα διορθωθώ. Αναζητώντας καταρχάς, εμείς στην όψη από τον Θεό, είμαστε τόσο εδώ μέσα που πάω και εδώ στον αδελφό μου. Πες μου, αδελφέ μου, ποια βλέπεις ότι είναι τα ελαττωματά μου, γιατί εγώ δεν τα βλέπω. Και πες μου ειλικρινά, ποιο είναι το ελαττωμά μου. Εκείνο, 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 εκείνο. Γέροντα, βοηθήστε με. Μου είπε τα αδελφή ότι έχω αυτό. Μου είπε ο τάδε αδελφός ότι έχω εκείνο. Και με τη συχνή της ομολόγηση. Και γι' αυτό σας είπα, δεν είναι τα αμαρτήματα. Έκανε ένα πονηρό λογισμό ή είχα ένα σαρκικό αμάρτημα ή μια σαρκική πτώση ή ένα... Δεν είπα, είναι ένα. Δείτε, έχουμε κάνει πόσα μαθήματα που έχουν σχέση με το χαρακτήρα που υποκρύπτουν μέσα τεράστια αμαρτήματα που υποκρύπτουν πίσω από όλα αυτά τη ρίζα τον εγωισμό, ο οποίος υπερακλάδει. Και ο οποίος αυτός ο εγωισμός σε κάνει να μαρτάνεις για οτιδήποτε άλλο. Το να βγάζει γλώσσα, το να σκέφτεσαι, το να σε πειράζει, να βρίσκει παράθυρο και πορτάκι και να βρίσκει τρυπούλα ο Σατανάς και να μπαίνει μέσα. Και ψάχνεις από πού μπήκε ο Σατανάς, λοιπόν. Πώς με έλεξε ο Σατανάς, πού με τρυπούλα, μόλις σε τρυπλό ποδιά και έπεσα. Άμα δείτε, είναι χίλια δυο πράγματα. Και γι' αυτό τρέχουμε συνέχεια στο πνευματικό. Γι' αυτό τρέχουμε συνέχεια. Είναι σαν να είναι γιατρέ. Δεν το βλέπω, τρέχει εδώ πέρα. Τι να τρώω, γιατρέ πίον εδώ. Γιατρέ και από εδώ και αυτή είναι η πληγή μου. Γιατί αν περιγράψουμε τον εαυτό μας, είναι ένας λεπρός άνθρωπος, όλο πληγές. Πληγή, 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 πληγή. Θέλουν να πουλούν σε όλες αυτές τις πληγές. Για να φτάσουμε πού, στην τελειότητα. Γίνεστε μου τέλειοι, καθώς και ο πατήρ μου τέλειος είστε. Και όσες φορές, όσο μας επιτρέψει ο Θεός να κάνει ο ανεμιστήρας μας πόσους κύκλους και πόσες στροφές έχει να κάνει, πρέπει να προλάβουμε.
Πρέπει να προλάβουμε, να διορθώσουμε όσα επιτρέψει και μας αφήσει τον χρόνο ο Θεός. Και γι' αυτό οι παλαιότεροι, οι Άγιοι, τι λέγανε, όταν ζούσαν πολλά χρόνια, ξέρετε τι λέγανε. Δεν έχουμε μετανιώσει τη φέτα ακόμα. Και με αγαπάει ο Θεός και μου δίνει καιρό μετανοίας. Αν ήμουν έτοιμος, όριμος, το φρούτο ήταν όριμο, το κόβησε. Το παίρνει ο Θεός. Φαίνεται δεν ωρίμασα. Και μου δίνει ο Θεός καιρό μετανοίας. Γι' αυτό δεν με παίρνει. Μπας και συνειδητοποιήσω, με αγαπάει ο Θεός και με αφήνει να συνειδητοποιήσω ποιο είναι το βάθος των αμαρτημάτων μου, πού φτάνω για να μπορέσω να διορθωθώ. Και αυτή τη σκέψη πρέπει να κάνουμε, αδέρφια μου, και μέσα στο κελί μας όταν μένουμε και όταν προσευχόμαστε μέσα στο κελί κατά μόνας και μόνοι μας, όταν διαβάζουμε γραφή, όταν διαβάζουμε τους πατέρες ή ένα άλλο θρησκευτικό βιβλίο, τα κάνουμε κομποσκήνη. Το σκέφτομαι όταν αυτό, όταν λέω Κύριε σου Χριστέ, ελεησόν με στο κομποσκήνη. Γι' αυτό λέω το ελεησόν με. Πρέπει να το συνειδητοποιώ το μαύρο που το χάλει. Όταν λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, Κύριε φώτισόν μου το σκότος της ψυχής μου. Φώτισόν μου το σκότος της ψυχής μου. Έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος συνέχεια. Ήταν η διαρκής προσευχή του. Ρίξε φως στην ψυχή μου στο σκοτάδι, να μπορώ να δω όλα αυτά, αυτά που συζητάμε. Και πόσα μαθήτερα είναι ακόμα. Ξέρετε πόσο βάθος έχει η ψυχή. Απίθανο βάθος, λέει. Να μπεις μέσα και να εισβάλλεις. Ούτε στην ψυχή μας δεν μπορούμε να μπούμε. Και να δούμε πώς ακριβώς είναι. Όταν λοιπόν λέμε και μέσα στο κελί μας και μέσα στην εκκλησία, στην ακολουθία, να κοιτάμε τον Κύριο έτσι απέναντι όπως τον έχω εγώ τώρα έτσι απέναντί μου, να λέω Θεέ μου πώς με ανέχεις, πώς με κρατάς. Και γι' αυτό τον ευχαριστούμε, διότι με ανέχεται, με κρατάει και μου δίνει καιρό μετανοίας, που σημαίνει με αγαπάει. Και με ανέχεται. Θα μπορούσε να μου πει, άρε παλιωτόμαρο που θα φύγει, σου έδωσε μια, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές ανέχεται. Στις αδιόρθωτος. Και μας ανέχεται. Γι' αυτό ψάλλουμε και λέμε δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε δόξα. Γιατί λέμε αυτό το πράγμα. Δόξα τη μακροθυμία σου. Και μη οργιστείς, Κύριε, επί των δούλων σου. Ακριβώς γι' αυτό το πράγμα. Γιατί τελικά πράγματι μας αγαπά και μας ελεεί. Και αναμένει να έρθουμε στο γνώθι σε αυτόν. Και να τελειοποιηθούμε. Να αρχίσουμε να γινόμαστε ο νέος Αδάμ, όπως έγινε ο Χριστός. Η νέα Εύα. Αυτή τη φθαρμένη εικόνα που χάσαμε μέσα από την Παράδεισο και αμαυρώθηκε, αυτή την εικόνα ξανά την ξαναφτιάξουμε. Γι' αυτό είμαστε μέσα στο μοναστήρι. Τι έχουμε να κάνουμε. Τι ήρθαμε να κάνουμε. Αυτός ο αγώνας, οι πατέρες πάνω στο κεράκι αυτό, είναι αυτό που λιώνει το κέρι. Όσο ανάβει η φλό, το λιώνει το κέρι. Αυτός ο αγώνας φέρνει αυτό το λιώσιμο. Λιώνει ο άνθρωπος. Πάνω στο πνευματικό αγώνα. Γι' αυτό πέφτεις και κάνεις κάτω τις μετάνοιες και τις κύριες που στα λέει σώμα. Ποιος πέφτει κάτω και ζητάει στα γόνατα του βασιλέως έλεος και πέφτει κάτω μπρούμητα. Ο ένοχος. Ο ένοχος πέφτει. Σκεφτείτε να ζήσετε τα παλαιότερα χρόνια που ήταν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, κόβα τα κεφάλια, σε πετάνε στην ταινία. Αν έπαιχε πέσει σε κάποιο παράπτωμα. Δεν μιλάω για τους μάρτυρες, μιλάω απλώς για τους πολίτες. Συλλαμβάνανε, για κακούργημα κάτι κτλ. Και πήγαινε ο άνθρωπος και έπεφτε, και έλεγε έλεος βασιλέα μου, έλεος μεγαλειότατε, και δώσ' του κάτι. Σε προσκυνώ, σε μεγαλύνω, σε δοξάζω. Έλεος. Γι' αυτό το κάνουμε με τη μετάνοια, τη μεγάλη μετάνοια, λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε, το αποκαλούμε κυρίαρχο, Κύριε, ελέησόν με, έλεος ζητώ, έλεος, αυτό δεν φώνησε με φυλακισμένοι, έλεος, έλεος, και τους πες τα θηρία έλεγε. Ο Βασιλιάς έκανε, έτσι και το πέρατε. Γι' αυτό κάνουμε αυτή τη μετάνοια κάτω, γι' αυτό κάνουμε το κουμποσκήμα και ζητάμε αυτό το έλεος ακριβώς. Δεν υπάρχει άλλος λόγος που το κάνουμε.
Τι θα πεις να κάνουμε γυμναστική, push-ups κάνουμε. Να φτιάξουμε εμείς, αφού το κάνουμε για αυτόν τον λόγο. Και γι' αυτό πολλές φορές, είτε πονάει η μέση μας, είτε πονάει, αλλά τι έχει να πονάει ένα καιρό η μέση μου. Σαν ξεκινάμε, λίγες. Δεν μπορώ γιατί είμαι παχουλός, ξεκινώ με λίγες, 5, με 10, κάνω 10 το πρωί, 10 το βράδυ. Αν μπορείς κάνω και τις 20 μαζί που λέει ο λόγος. 15 το πρωί, 15 το βράδυ. Και κάνω 15 τώρα, 15 αργότερα, 15. Και τις ολοκληρώνω τις μετανοίες μου. Αλλά έχονται συνείδηση τι μέσα μου. Αυτό το πράγμα όχι ότι είναι ένας κανόνας που πρέπει, όχι, έχω κανόνα, πρέπει να το κάνω. Εκείνη τη στιγμή είσαι σαν να είσαι ένοχος, δεν αισθάνεσαι ένοχος, ενώπιον του βασιλέως, του αυτοκράτορα. Και πρέπει να φέρνουμε στο μυαλό σου να σκέφτεσαι όπως ήταν τότε αυτοκράτορα που τους πετάνε στα θηρία. Και γι' αυτό ζητάμε αυτό το έλεος. Δεν ξέρω αν είδατε εσείς την ταινία αυτή τον Άγιο, τον Ρώσο, πώς τον λέγανε τον Ρώσο, ο Άγιος Ανατόλιος, που νόμιζε ότι είχε σκοτώσει ο άνθρωπος σε κάθε περιπτώσει και περπατούσε μόνος του μες στο δάσος, μες στα χιόνια και φώναζε «Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με! Ελέησόν με Κύριε! Κύριε σου Χριστέ! Ελέησόν με!» και έκλειγε συνέχεια, γιατί νόμιζε ότι είχε σκοτώσει κάτι. Δεν κάτι τον είχε σκοτώσει. Λέω αυτή τη συνείδηση. Δεν την έχω ψήνει, γιατί εγώ λέω εντάξει, τι απαρτήματα έχω. Άντρο κόσμος. Δείτε όμως πόσο λάθος κρύβεται πίσω από όλα αυτά που λέγαμε. Πόσο βάθος έχει όλα αυτά που είπαμε. Και αν κάθισετε και την πάρτε το μηνύκι και την ξανακούσετε, θα δείτε πόσο μέσα σε βάθος θα ψάξετε να βρείτε τον εαυτό σας. Στο ένα θα λες όπου εδώ, κοίταξε να δείτε καμιά φορά, δείτε, γι' αυτό λέει ο λόγος του, είναι καθρέφτης. Ο λόγος του Θεού είναι καθρέφτη. Διαβάζεις εκεί και λες, εδώ είμαι εγώ. Το ίδιο πίσω από εσύ το μιλία θα λέει. Όχι, εδώ είναι η φωτογραφία μου. Εδώ είμαι εγώ. Όχι, και εδώ βλέπω τον εαυτό. Γυρίζω σε λίγο, και εδώ είμαι. Ο λόγος του Θεού είναι καθρέφτης. Και δείχνει αυτό που είμαστε. Είναι ο μόνος καθρέφτης που δεν ξεγελάζει. Γιατί υπάρχουν καθρέφτες που σε ξεγελάνε κιόλας έτσι. Μπορεί να σε φωτιώσει και σε δείχνει αδύνατο. Να σε ξαπατήσει. Ο λόγος του Θεού είναι αυτό που βλέπει, αυτό και είναι. Αγώνας λοιπόν για την τελειότητα. Αυτό θα θυμόσαστε ότι γι' αυτό είμαστε εδώ μέσα. Και όλα αυτά που είπαμε, γι' αυτό φοράμε το μαύρο δάσο. Να προσέχουμε να έχουμε ταπεινό φρόνημα. Να μην γινόμαστε δάσκαλοι και δασκάλες. Και αυτά που λέμε να τα εφαρμόσουμε. Τα λέμε μόνο και εδώ και μετά από εδώ και πέρα κάνουμε την άλλη μέρα επανερχόμεθα στα ίδια. Αυτό σημαίνει και η υπακοή. Προσπαθώ και η υπακοή του να ξέρετε είναι θεληματική. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι αυτό το πράγμα εμένα θα με σώσει. Άμα κάνω το δικό μου, εντάξει το λίγο και άλλο, αλλά εγώ, εντάξει, κάνω αυτό. Κάνω πάλι το ίδιο θέλημα. Ας ακούσετε την ομιλία περί του ιδίου θέληματος που είπατε πάλι. Τι τώρα και αυτός που κάνει το ίδιο θέλημα του πατέρα τελικά. Ο ίδιος φτύρεται. Γι' αυτό η υπακοή εδώ πέρα που είπε, υπακοή. Κάνε λεφτά, πάνω σώθηκε, τελείωσε. Τι πρέπει να κάνω για να σώθω. Υπακοή. Ο έχω το ακούει λοιπόν, ακούει το. Αμήν. Δύο φόρτων Αγίων Πατέρων Δημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Άμεν.